Και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα Στουρνάρα. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είμαστε μια μισή εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ο κεντρικός τραπεζίτης, ωστόσο, διάλεξε τη σημερινή μέρα, δηλαδή τη μέρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή 120 δόσεις, η μείωση του ΦΠΑ και η λεγόμενη 13η σύνταξη, για να πει ότι δεν αντέχει τέτοιες εντός ή εκτός εισαγωγικών παροχές, εσείς θα μου πείτε, η οικονομία. Το σχολείο. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο κύριος Στουρνάρας για άλλη μια φορά δημιουργεί την εντύπωση ακόμα και στον πλέον καλοπροαίρετο ότι επιχειρεί πολιτική παρέμβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ βεβαίως ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσπερνάμε. Είναι όμως ένα ζήτημα δεδομένο για τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί ούτως ή άλλως η στάση, αν θέλετε, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος το τελευταίο διάστημα. Τώρα, επί της ουσίας των λεγόμενων, εγώ θα σας πω το εξής. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως διάβασα, έδωσε μια χιουμοριστική απάντηση ότι μάλλον θα μπέρδεψε τους προϋπολογισμούς της σημερινής κυβέρνησης με τους προϋπολογισμούς της δικής του θητείας ως Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, όταν φυσικά, όπως γνωρίζετε, η ελληνική οικονομία δεν έπιασε ούτε μία φορά τους στόχους του προγράμματος που είχε συμφωνήσει με τους θεσμούς, με την Τρόικα το 2012, 2013, 2014 κλπ. Ούτε μία χρονιά δεν κατάφερε να πιάσει τους στόχους και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτό το οποίο βλέπαμε και παρατηρούσαμε και βιώναμε όλοι μας ήταν αυτή η αλληλουχία της αποτυχίας της επίτευξης των στόχων που, όπου ακολουθούνταν από νέα μέτρα λιτότητας και η χώρα βυθιζόταν όλο και περισσότερο στη δίνη της κρίσης και της ύφεσης. Επί της ουσίας θα σας πω ότι από τη δική μας μεριά ουδέποτε έχουμε διακινδυνεύσει, αν θέλετε, ακριβώς αυτή τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας για την οποία ο ελληνικός λαός στην κυριολεξία μάτωσε. Αντιθέτως, κάθε παρέμβασή μας η οποία στοχεύει στην στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, κάθε παρέμβασή μας η οποία στοχεύει στην ενίσχυση εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη γίνεται μέσα στο πλαίσιο των πραγματικών δυνατοτήτων. Έτσι, για παράδειγμα, στη ΔΕΘ του περασμένου Σεπτέμβρη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι με βάση τις προβλέψεις του για το 2019 δημιουργείται ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και ο οποίος κατανεμήθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα, σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών με τη μείωση των ασφαλιστικών φορών, την μείωση του έμφυα, την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και φυσικά το επίδομα ενοικίου, το οποίο ενισχύει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης για να μπορέσουν να πληρώνουν το ενίκιο τους. Νομίζουμε ότι αυτά τα μέτρα τελικά αποδείχθηκαν και εξαιρετικά επιτυχημένα και εξαιρετικά στοχευμένα, βοήθησαν τις κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες απευθύνονταν να ανακουφιστούν, να βελτιώσουν κατάτι τις συνθήκες της ζωής τους. Και πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Ακριβώς επειδή ξεδιπλώνεται ένα οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης, φαίνεται ότι δημιουργείται νέος δημοσιονομικός χώρος για το 2019 πέραν του χώρου που είχαμε προϋπολογίσει. Η κυβέρνηση με αυτό το δεδομένο θα είχε δύο επιλογές. Είτε να νομοθετήσει νέα μόνιμα μέτρα σήμερα, είτε να περιμένει την απόλυτη επιβεβαίωση, η οποία με βάση την εμπειρία θα έρθει τον Δεκέμβρη του 2019, για να κάνει μια εφάπαξ παροχή. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή είμαστε εκτός της μνημονιακής συνθήκης, εκτός της μνημονιακής επιτροπής, ακριβώς επειδή έχουμε ανακτήσει οικονομική ελευθερία, ακριβώς επειδή έχουμε ανακτήσει οικονομική κυριαρχία, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη λύση των μόνιμων μέτρων. Τα μόνιμα μέτρα τι σημαίνουν? Ότι και ενισχύονται συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και ισχύουν και για το 2020, για το 2021 κλπ. Και δεν καταλήγουν τελικά. Και δεν καταλήγουμε τελικά ως ελληνική οικονομία να παράγουμε υπερπλεονάσματα, πράγμα το οποίο είναι πανθομολογούμενο ότι δημιουργεί περιορισμούς στην αναπτυξιακή μας δυναμική. Διότι όταν παράγεται μεγαλύτερο πλεόνασμα από αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει, καταλαβαίνετε κύριε Μελιγκόνη ότι το υπερπλεόνασμα σημαίνει ότι έχουμε αποστερήσει από την οικονομία
πόρους οι οποίοι θα τη βοηθούσαν να αναπτυχθεί. Ακριβώς αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε. Δηλαδή, να ερχόμαστε και να δρούμε προληπτικά και νομοθετώντας μόνιμα μέτρα, όπως είναι το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 24% στο 13%, βεβαίως η παροχή της μόνιμης 13ης σύνταξης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δίνουμε τη δυνατότητα και στην ελληνική οικονομία να τονώσει την ανάπτυξή της από τη μία μεριά και δεν παράγουμε υπερπλεονάσματα από την άλλη. Σύμφωνοι, αλλά όταν διαπιστώνονται κατά καιρούς οι υπερβάσεις στους στόχους και εσείς μιλάτε για μόνιμα μέτρα, δηλαδή προεξοφλείτε τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 19, τα αποτελέσματα του 20, του 21 κτλ. Δεν ενισχύεται όλους όσοι λένε ότι ουσιαστικά πάτε να παγιδέψετε τους επόμενους. Πώς νομοθετείτε κάτι μόνιμο τώρα για το αν θα πιαστούν οι στόχοι του 21? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μελιγκόνη, θα σας πω πάρα πολύ απλά το εξής. Ναι. Με βάση το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, δηλαδή το πρόγραμμα σταθερότητας ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται δημοσιονομικό χώρος αρκετός και για το 2020 και για το 2021 και για το 2022. Το 2022 μάλιστα ο χώρος με βάση το πρόγραμμα πιάνει το ύψος των 2,3 δις. Ένα επιχείρημα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όπως ξέρετε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών ανακοίνωσαν και ένα σχέδιο το οποίο αφορά την δυνατότητα πλέον της χώρας να αξιοποιήσει τις θυσίες του ελληνικού λαού, δηλαδή αυτή τη μεγάλη διαθεσιμότητα σε ρευστό την οποία έχει, για να μπορέσει να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ύψους 1% για το 2020, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουμε ως χώρα και ως κοινωνία να προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση, δηλαδή να αντιστρέψουμε ακόμη περισσότερο τη συνθήκη της λιτότητας που βίωσε η χώρα για 8 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο επιχείρημα. Το τρίτο επιχείρημα αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Δεν πάμε να παγιδεύσουμε κανέναν. Ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές φυσικά επιλέγει πολιτικές δυνάμεις και φυσικά στη συνέχεια στις εθνικές εκλογές θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και άλλων πολιτικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ότι εφόσον εμείς είμαστε κυβέρνηση, αυτά τα μέτρα είναι εγγυημένα. Δηλαδή, είναι μέτρα τα οποία εντάσσονται στο πολιτικό μας σχέδιο, εντάσσονται στη δική μας στρατηγική για τη στήριξη της κοινωνίας και από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς δεν δεσμευόμαστε από τα μόνιμα μέτρα της σημερινής κυβέρνησης, γιατί δήθεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα ή δεν ξέρω τι άλλο επιχείρημα θα βρούνε. Θεωρούν ότι είναι λανθασμένα, διότι πιθανότατα θα έπρεπε να κάνουμε ελαφρύνσεις στους μεγαλοεπιχειρηματίες και να μην υποστηρίζουμε την κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πολιτικά σχέδια που συγκρούνται. Επόμενος στις εκλογές, ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Κανείς δεν δεσμεύεται με αυτή την έννοια. Τα μέτρα αυτά είναι νομοθετημένα. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εθνικές εκλογές, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στη Βουλή και να τα καταργήσει, όπως και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κάνει, μετά από την βαβέλα αυτή των δηλώσεων, την οποία παρακολουθήσαμε τις 2-3 τελευταίες μέρες, για το αν και κατά πόσο εγγυάται η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα μέτρα, εφόσον η ίδια κερδίσει τις εκλογές, θα διατηρηθούν. Και από ό,τι φάνηκε, είναι σαφής πια η τοποθέτηση, δεν εγγυώνται τα μέτρα, αντιθέτως, τα ψήφισαν με βαριά καρδιά. Τα ψήφισαν πάντως, έτσι. Τα ψήφισαν, και λένε ότι η ψήφος τους τον δεσμεύει. Εγώ το λέω πολλές φορές όμως, πάρα πολλά στελέχη τους, μέχρι και ο κύριος Βορύδης ήρθε και άλλαξε την τοποθέτησή του στο κοινοβούλιο σε σχέση με όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή δύο μέρες πριν, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν δεσμευόμαστε από την ψευτοδέκατη-τρίτη σύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, εδώ έχουμε μια σαφέστατη πολιτική τοποθέτηση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη δεσμεύουν τα μέτρα. Θέλει να έρθει να τα καταργήσει, όπως θέλει να έρθει να καταργήσει και πολλά άλλα. Θα πάμε και σε αυτά, σε όλα τα διακυβεύματα και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές. Θα ήθελα όμως να μείνουμε λίγο στον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν είναι απλώς ένας πολιτικός αντίπαλος έτσι όπως εσείς τον περιγράφετε. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Στουρνάρας. Εγώ αυτό το οποίο είπα είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Κάνει δηλώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως πολιτικές παρεμβάσεις. Σύμφωνοι. Επειδή είναι και διοικητής Τράπεζης της Ελλάδος και ως εκθέσεώς του είναι και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΟΥΤΟΥ, και αυτή η παρέμβασή του έρχεται σε μια μέρα που
Τέλος πάντων, έχουμε κάποιες αναταράξεις στα ελληνικά ομόλογα, έχουμε κάποια δημοσιεύματα στη Handelsblatt που λένε ότι τέλος πάντων η κυβέρνηση βάζει νερό στο μήλο των. Όχι, βάζει νερό. Κάπως υπονομεύει τις δεσμεύσεις της χώρας για προεκλογικούς λόγους. Και έχουμε και αυτόν τον περίφημο Ευρωπαίο παράγοντα που είπε και ο κύριος Τσακαλώτος ότι θα πήγαινε στην Μπαχάμες με τις διαρροές του. Να περιγράφουν μια κυβέρνηση η οποία τέλος πάντων δεν ενημέρωσε κανέναν, δεν συνεννοήθηκε με κανέναν. Για αυτά λοιπόν, τα οποία μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το Ζάπιο. Σας εξηγώ λοιπόν το εξής. Δύο πράγματα. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών ανησυχίες Ευρωπαίων αξιωματούχων. Έχουμε ακούσει ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες παρεμβάσεις αυτές έχουν σαφές πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό ή τεχνικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ή άνθρωποι ή πολιτικές ηγεσίες, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, έρχονταν να κάνουν παρεμβάσεις που προεξοφλούσαν ότι θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό, ότι δεν θα κλείσουν αξιολογήσεις, ότι θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Τέλος πάντων, όλα αυτά διαψεύστηκαν και πλέον η χώρα έχει ανακτήσει πλήρως και ολοκληρωτικά την αξιοπιστία της στο διεθνές στερέωμα και την οικονομική αξιοπιστία της, αλλά και την πολιτική αξιοπιστία της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης. Ό,τι αφορά τώρα την πραγματικότητα των αριθμών. Η πραγματικότητα των αριθμών λέει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα αυτά σε καμία περίπτωση για το 2019 δεν πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος. Σε ό,τι αφορά δε το 2020, αυτό το οποίο κάνουμε είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν υπερπλεονάσματα τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση, κύριε Μελιγκόνη, είναι να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ρευστά διαθέσιμα για να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για την ελληνική οικονομία. Έτσι ώστε να μπορέσει και η ανάπτυξη να τονωθεί, αλλά και η κοινωνία να στηριχθεί. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, πάλι έρχεται στη μέση η πολιτική. Η χώρα δεν βρίσκεται πλέον σε μνημονιακή συνθήκη, σε μνημονιακή επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον τηρούμε τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τις δικές μας πολιτικές με βάση τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Και αυτό σύμφωνη, αλλά χωρίς συνεννόηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό η λογική δεν λέει ότι βεβαίως όλη αυτή η ιστορία με το κουμπαρά, το Ταμείο Εγκυοδοσίας κτλ. Πάει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών σε ένα Eurogroup, το λέει. Υπάρχει συνεννόηση και τελειώνει η ιστορία. Δεν το μαθαίνουν οι Ευρωπαίοι από το Ζάπιο. Θα σας πω το εξής. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει. Ναι. Τι έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει? Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι η συνεισφορά της στην απομείωση του ελληνικού χρέους θα είναι η αποπληρωμή των τόκων οι οποίοι προκύπτουν από το ελληνικό χρέος. Εφόσον η αποπληρωμή των τόκων είναι εγγυημένη, δεν υπάρχει ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί, αν θέλετε, να δημιουργήσει αντιπαράθεση, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός που θα έμπαινε στην αντιπαράθεση θα είχε πολιτικό λόγο να το κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνικό επιχείρημα ή τεχνικός λόγος για τον οποίο όλη αυτή η στρατηγική που ξεδιπλώσαμε θα μπορούσε να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις με τους εταίρους και τους εταίρους μας και με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνοι, απλώς όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αν κάποιοι επιμείνουν στις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες τους θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τον καλύτερο προεκλογικό δώρο, εγώ καταλαβαίνω ότι πράσινο φως με την τυπική έννοια του όρου. Για αυτό το περίφημο ταμείο, ότι βάζετε 5,55 δις στην άκρη για να μειώσετε το πλεόνασμα στο 2,5%, δεν υπάρχει. Θα σας πω το εξής. Κάνω λάθος? Θα σας πω το εξής. Επιμένετε να διαβάζετε την πολιτική συγκυρία και επιμένετε να διαβάζετε τον πολιτικό διάλογο με τους όρους, και αυτό δεν είναι. Κατά μία έννοια, ας πούμε, είναι εύλογο. Με τον τρόπο που διαβάζαμε την πολιτική συγκυρία επί της
κατά τη διάρκεια της περίοδου των μνημονίων. Σήμερα δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απομείωση του ελληνικού χρέους. Γι' αυτό εγώ σας μιλάω για διαβούλευση. Αν ήμασταν στο παρελθόν, θα έλεγα για άδεια. Εφόσον αυτές λοιπόν οι υποχρεώσεις εξυπηρετούνται, εφόσον αυτές οι υποχρεώσεις από την δική μας μεριά υλοποιούνται, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση, πολιτική σύγκρουση. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε και έχω την εντύπωση ότι όλοι θα κατανοήσουν την ισχύ των επιχειρημάτων μας, όπως έχει γίνει και πάρα πολλές φορές και στο πρόσφατο αλλά και στο πιο μακρινό παρελθόν. Άρα, υποθέτω, αφού όλα είναι μια χαρά, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα να συμφωνήσετε ότι αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει, συνομολογήσει η κυβέρνηση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε, καμιά φορά το λέμε λίγο για μερική αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα επικυρωθεί από το επόμενο Eurogroup. Βεβαίως. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία προχωρά. Έχει αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν και το χρονοδιάγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει ότι η αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ενός αρκετά μεγάλου τμήματος, περίπου το 30% του δανείου του ΔΝΤ, θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Μάλιστα. Τώρα, σας ακούω όλες τις προηγούμενες ημέρες να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα, ότι θέλει να κάνει 7ήμερη εργασία, ότι θέλει να δώσει τα νοσοκομεία στους ιδιώτες κλπ. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καλά, δεν είναι καινούριο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, αφού λοιπόν θέλει, όπως λέτε όλοι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση κτλ., έχει στο μυαλό του μια ατζέντα ΔΝΤ και περιμένει να κερδίσει τις εκλογές, αν τις κερδίσει, για να την εφαρμόσει. Ξέρετε κανένα πολιτικό που να θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά? Όποιος εφάρμοσε ατζέντα ΔΝΤ, δεν βρήκε την ψήφο του μετά. Γιατί να το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε να δείτε, διότι αυτό σχετίζεται με την δική του ιδεολειψία, με τη δική του ιδεολογική αιμονία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι δηλωμένος νεοφιλελεύθερος. Τουλάχιστον στο παρελθόν και όλα το διαφήμιζε ότι είναι ριζοσπάστης και όλα φιλελεύθερος. Δηλαδή έχει μία αντίληψη η οποία λέει ότι η εργασία πρέπει να συντριβεί, πρέπει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα κεκτημένα, αν θέλετε, του κοινωνικού συμβολέου, του μεταπολεμικού κοινωνικού συμβολέου που προσδιόρισαν την ιστορία της Ευρώπης. Ναι. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό? Διότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί ανάπτυξη. Αυτή η ιδεολειψία, αυτή η ιδεολογική αιμονή παράγει και πολιτικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει ή δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Αυτό είναι δικό του θέμα και, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω τον πολιτικό σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη και το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Εγώ ακούω αυτά τα οποία λέει και τα σχολιάζω. Και τι θέλω να σας πω? Νομίζω ότι το μεγάλο του λάθος είναι ότι νομίζω ότι αυτές οι ακραίες ιδέες που έχει για το πεδίο της οικονομίας αποτελούν και ιδέες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται και λέει όσα λέει και προτείνει όσα προτείνει. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι απολύτως αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται εντός εισαγωγικών με τον εργοδότη τους την επταήμερη εργασία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας κρατικός περιορισμός, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός, αλλά όλα θα έπρεπε να γίνουν, θα έπρεπε να αποτελούν τέλος πάντων αποτέλεσμα της συζήτησης και της διαβούλευσης του εργοδότη με τον εργαζόμενο. Λες και δεν έχει ακούσει ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον δεν το έχει ακούσει, ότι η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου δεν είναι μια ισότιμη σχέση, δεν είναι μια ισοβαρή σχέση, είναι μια ετεροβαρή σχέση. Άρα λοιπόν η συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου συνήθως είναι συμφωνία εντός εισαγωγικών. Η επιλογή είναι μια αναγκαστική επιλογή για τον εργαζόμενο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς εργασίας, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο νομικών κανόνων που ακριβώς προστατεύει από την ασυδοσία της αυθόρμητης κίνησης της αγοράς εργασίας και της αγοράς γενικότερα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αυτή την αντίληψη. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνθήκη απόλυτης εργοδοτικής και επιχειρηματικής αυθαιρεσίας, διότι αυτό είναι η μοναδική προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
Έχουν γίνει αυτά τα πειράματα σε αρκετές, σε διάφορες περιόδους και σε αρκετές χώρες. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η Αργεντινή του κυρίου Μάκρη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δίνη μιας ακόμη πιο σκληρής κρίσης από αυτή που γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ξαναϋποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρόκειται περί ζητήματος πολιτικής αυτοκτονίας ή μη πολιτικής αυτοκτονίας. Θεωρώ ότι πρόκειται περί ιδεολογικής αιμονής, πρόκειται περί πολιτικής αντίληψης, πρόκειται περί μιας θέσης και θέσεων μάλλον που μοιράζουν μερίδια αγοράς στον χώρο της υγείας, διαλύουν κάθε ρύθμιση, απορριθμίζουν πλήρως την αγορά εργασίας, κάνουν φορολογικά δώρα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίληψη η οποία τελικά δεν είναι και οικονομικά αποτελεσματική εκτός από, εκτός από το ότι είναι κοινωνικά καταστροφική. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αυτό το οποίο ευαγγελίζεται, αυτό το οποίο φέρνει, αυτό το οποίο κομίζει ο κ. Μητσοτάκης είναι η υπόσχεση μιας μελλοντικής δυστοπίας, ενός ακραίου ολοκληρωτισμού των αγορών, πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη πολιτική πρόταση για οποιονδήποτε στην Ελλάδα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι και η πολιτική σας ερμηνεία γιατί λέει αυτά που λέει στο παραένα της προεκλογικής περίοδου. Γιατί το λέει γιατί τα πιστεύει. Τα λέει, δηλαδή προτείνει την επταήμερη εργασία διότι πιστεύει ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η αγορά εργασίας. Μιλάει για την παραχώρηση υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες όπου όπου το δημόσιο θα χαρίζει στους ιδιώτες. Θα αγοράζει υπηρεσίες, λέει. Όχι. Λέει ότι θα αγοράζουν υπηρεσίες, αλλά θα δουλεύουν δημόσιοι υπάλληλοι στις ιδιωτικές αυτές υπηρεσίες, τις οποίες εμείς θα αγοράζουμε. Δηλαδή, θα βάλουμε τους δημοσίους υπαλλήλους να εξυπηρετούν τις ιδιωτικές κλινικές ή τα ιδιωτικά διαγνωστήρια, έτσι ώστε στη συνέχεια να κερδίζει ο ιδιοκτήτης των ιδιωτικών διαγνωστήριων. Εδώ πρόκειται περί ακραίων πολιτικών τοποθετήσεων. Τις οποίες όμως πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τις θεωρεί ορθές και γι' αυτό και κάνει τις εξαγγελίες τις οποίες κάνει. Είναι δεδομένο αυτό. Ακούω το θέμα είναι τι θα πει ο ελληνικός λαός σε σχέση με όλα αυτά. Ακούω πάντως στελέχη της εξωματικής αντιπολίτευσης να σας καταλογίζουν υποκρισία λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο χώρες στην αγκαλιά του Δούνου του, οι οποίες αγοράζουν υπηρεσίες αντί να αγοράζουν αξονικούς τομογράφους. Κοιτάξτε, και επίσης λένε ότι η κυβέρνηση έχει εγκρίνει συμβάσεις επιχειρησιακές με επταήμερη εργασία. Διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα για την Τρενοσέ, για τον Παπαστράτο κτλ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε να αγοράζουμε απλώς υπηρεσίες από ιδιωτικά διαγνωστήρια. Παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε μια αντίληψη ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να μπορεί να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών του συνόλου των πολιτών και να εγγυάται και την καθολική πρόσβαση σε αυτό. Το κράτος πρέπει να εγγυάται την καθολική πρόσβαση στην υγεία. Όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε απλώς να αγοράζουμε υπηρεσίες από ιδιωτικά διαγνωστήρια. Αυτό το οποίο είπε είναι να βάλουμε δημόσιους υπαλλήλους να δουλεύουν για ιδιωτικά διαγνωστήρια. Δηλαδή πήγε όχι ένα αλλά 10 βήματα παραπέρα. Σε σχέση τώρα με τις συλλογικές συμβάσεις για τις οποίες κάνατε προηγουμένως λόγο, είναι απολύτως ψευδή τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς πρέπει να σας πω το εξής. Ο νόμος, ο οποίος η ρύθμιση η οποία προσδιορίζει το πενθήμερο και την υποχρέωση ανάπαυσης είναι αναγκαστικού δικαίου. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει ακόμα κι αν μια σύμβαση έλεγε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το οποίο πρότεινε είναι ακριβώς να καταργήσουμε αυτόν τον κανόνα, αυτόν τον νόμο και να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους και τους εργοδότες να καθορίζουν την εβδομαδιαία εργασία ακόμα και ως εργασία 7 ημερών. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να σας κάνω είναι ότι στις συμβάσεις στις οποίες αναφέρετε έχουν δοθεί αναλυτικές απαντήσεις διότι προσπαθούν να κάνουν νομικές ερμηνείες από μια συγκεκριμένη ρύθμιση χωρίς να βλέπουν το υπόλοιπο της σύμβασης και χωρίς να κρατούν την επιφύλαξη, τη δεδομένη για οποιονδήποτε ξέρει τα ελάχιστα νομικά ότι μια σύμβαση δεν μπορεί να, δεν μπορεί να τροποποιήσει κανόνα αναγκαστικού δικαίου. Λένε λοιπόν διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την νομική πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ξεχνούν είναι ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση
παραβίασε τον κανόνα για την υποχρεωτική ανάπαυση των εργαζομένων. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και τα κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας όλα αυτά στη συζήτηση Βουλή, έχει επιβάλει δεκάδες πρόστιμα. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν τι πρότεινε, να καταργήσουμε τον κανόνα που λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δικαίωμα ανάπαυσης συγκεκριμένο κάθε εβδομάδα. Αυτό θέλει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό εξήγηλε και καμία, αν θέλετε, προσπάθεια ανασκευής αυτής της πολιτικής θέσης μετά την κοινωνική κατακραυγή δεν μπορεί να ανατρέψει αυτό το οποίο ούτως ή άλλως έχει καταγραφεί. Τώρα, πάμε λίγο και στις ευρωεκλογές. Συνήθως οι κυβερνήσεις, ειδικά οι κυβερνήσεις που έχουν εισπράξει μια φθορά, που είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις τα κυβερνώντα κόμματα, τα εκάστοτε κυβερνώντα κόμματα, περιμένουν, λένε ότι οι εκλογές αυτές είναι για την Ευρώπη, ότι λάβαμε το μήνυμα κλπ. Εσείς σηκώνετε το γάντι, άκουσα τον Πρωθυπουργό να καλεί τους πολίτες στις ευρωεκλογές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα αυτό, στις ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν σήμερα. Και το ερώτημα είναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερος, δεν έχετε στρώσει μόνοι σας το δρόμο για να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει ψήφο εμπιστοσύνης, δεν ήθελες, άρα δεν έχεις νομιμοποίηση να κυβερνάς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μελιγκόνη, εμείς δίνουμε έναν πολιτικό αγώνα για να τον κερδίσουμε και θα τον κερδίσουμε. Θα τον κερδίσουμε διότι έχουμε εμπιστοσύνη και στα πεπραγμένα μας, έχουμε εμπιστοσύνη και στο δείγμα γραφής μας, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, ο οποίος πλέον, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, αρχίζει να μπαίνει πιο ενεργά στην πολιτική συζήτηση, στην πολιτική αντιπαράθεση, να δείχνει την υποστήριξή του σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αλλά και σε αυτά τα οποία στρατηγικά σχεδιάζουμε να κάνουμε. Έχω λοιπόν την πεποίθηση, έχω τη βαθιά πίστη ότι το βράδυ των εκλογών, των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου θα είμαστε νικητές. Βεβαίως είναι μια δύσκολη μάχη, είναι μια μάχη η οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ντέρμπι. Ωστόσο, εκτιμώ ότι όσο από τη δική μας μεριά επιμένουμε στην προγραμματική αντιπαράθεση, επιμένουμε στο να αναδεικνύουμε από τη μία μεριά το δικό μας σχέδιο για την κοινωνική πλειοψηφία και από την άλλη μεριά την επικινδυνότητα και την βαθιά ταξικότητα του σχεδίου του κ. Μητσοτάκη, θα μπορέσουμε να καταγράψουμε ένα νικηφόρο πολιτικό αποτέλεσμα. Αν όμως διαψευστεί η βεβαιότητα, η εκτίμηση, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει θέμα νομιμοποίησης. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης. Σας είπα λοιπόν ότι έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι θα στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Πρέπει και να υπερασπιστούμε τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, αλλά την ίδια στιγμή με αιχμή του δόρατος, την προγραμματική αντιπαράθεση, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα μιας νέας νίκης για τις 26 του Μάη. Τώρα, επειδή είμαστε σε εκλογικό κλίμα, πολλοί χαρακτηρίζουν προεκλογικά όλα όσα ψηφίστηκαν σήμερα στην Βουλή και μάλιστα λένε, ας πούμε, ότι αυτό που λέτε εσείς 13η σύνταξη είναι μια προσπάθεια εξαγοράς της ψήφου των συνταξιούχων. Δεν θα σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, γιατί την απάντηση την ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, δεν θα ήταν πολύ εύκολο να κλείσετε όλα τα στόματα αν τη 13η σύνταξη τη δίνατε στις 27/5. Θα σας πω το εξής, κύριε Μελιγκόνη. Θα σας πω το εξής. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 2016, ακούμε αυτήν την κατηγορία περί προεκλογικών δώρων. Δηλαδή, όταν το 2016 για πρώτη φορά δόθηκε το κοινωνικό μέρισμα, η ΕΦΑΠΑΞ 13η Σύνταξη, μας λέγανε ότι το κάνουμε διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε όρους πρόωρων εκλογών, διότι δεν μπορεί να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και θέλουμε να δραπετεύσουμε, θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να αποδράσουμε. Διάφορες τέτοιες εφάνταστες κατηγορίες εξαπέλυαν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, το 2017, μας είπαν το ίδιο όταν δόθηκε το κοινωνικό μέρισμα. Στη συνέχεια, το 2018, μας είπαν πάλι το ίδιο όταν δόθηκε για τρίτη φορά το κοινωνικό μέρισμα. Όταν τον Σεπτέμβρη του 2018 ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία πλέον υλοποιούνται ως κανονικότητα στον προϋπολογισμό του 2019, αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, η μείωση του έμφυα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος
Συντάγματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς, το επίδομα ενοικίου κλπ. Οι προσλήψεις 4.500 στην ειδική αγωγή και 3.000 για το πρόγραμμα βοήθειας. Σπίτι πάλι μας λέγανε ότι σχεδιάζουμε να πάμε σε πρόορες εκλογές. Την έχουμε ακούσει τόσες φορές αυτή την κατηγορία, κύριε Μελιγκόνη, που πλέον νομίζω ότι είναι σαν το παραμύθι με το βοσκό και το λύκο. Εδώ δεν πρόκειται για προεκλογική παροχή, πρόκειται για μόνιμα μέτρα, επαναλαμβάνω, μόνιμα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι θα τονώσουν την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτές τις εξετάσεις έχουμε ήδη περάσει. Αφού λοιπόν θα τονώσουν την αναπτυξιακή προοπτική και δυναμική της οικονομίας, ακούω τον κύριο Τσακαλώ τον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το ΕΚΑΣ, να μιλάει σήμερα για καβάντζες, τον Πρωθυπουργό να λέει για ακόμη θετικότερες ειδήσεις και για περισσότερα μέτρα στήριξης. Θέλετε να μας πείτε μια κουβέντα παραπάνω, γιατί καλλιεργείται μια προσδοκία. Εγώ σας είπα το εξής, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με προεκλογικές παροχές, έχουμε να κάνουμε με το ξεδίπλωμα ενός στρατηγικού σχεδίου. Ξεκίνησε η νέα οικονομική πολιτική, αυτή η επιτάχυνση, αν θέλετε, της αντιστροφής των συνεπειών αλλά και της ίδιας λιτότητας από το Σεπτέμβριο του 2018, συνεχίσει να ξεδιπλώνεται αυτή η στρατηγική και θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται. Οποτεδήποτε θα έχουμε την δυνατότητα δημιουργίας, μάλλον οποτεδήποτε δημιουργηθεί νέος δημοσιονομικός, περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα ληφθούν μέτρα ενίσχυσης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πράγματι από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι όσο περνάει, όσο τρέχει η χρονιά, η δυναμική της οικονομίας παράγει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, παράγει ακόμα μεγαλύτερο χώρο δημοσιονομικό, ο οποίος πάντα θα αξιοποιείται προς όφελος των πολλών. Αυτή είναι η λογική μας, αυτή τη βάση λειτουργούμε και σε αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Νομίζω ότι και αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή, αποτελούν για μας την πηξίδα μας, αποτελούν για μας την πολιτική και κοινωνική μας προτεραιότητα, διότι σας ξαναείπα, η καθημερινή μας μέρημνα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί μεγάλα βήματα πρόοδου, έχουμε καταφέρει να βγούμε από το μνημόνιο, σιγά σιγά δημιουργούμε όρους αντιστροφής λιτότητας με την αύξηση του κάτω του μισθού, επαναρρύθμιση αγοράς εργασίας, δημιουργούμε όρους συγκρότησης ενός νέου κοινωνικού κράτους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περνάει δύσκολα. Δεν έχουν, οι συνέπειες της κρίσης δεν έχουν εξαλειφθεί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, ακόμα και προβλήματα επιβίωσης. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο έχουμε σαν κεντρική πολιτική μας προτεραιότητα δεν είναι άλλο από το να δημιουργούμε τους όρους για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αδικίες και να, αν θέλετε, να να σταματήσουμε τις συνέπειες τις οποίες παράγει η λιτότητα που εφαρμόστηκε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, τεράστιες κοινωνικές κατηγορίες υπέστησαν βαρύτατες και πολύ μεγάλες περικοπές, βαρύτατες απώλειες του εισοδήματός τους. Όλα αυτά έχουμε διαρκώς την μέρημνα και λειτουργούμε με γνώμονα να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε, όχι, προσέξτε και αυτό είναι κρίσιμο, επιστρέφοντας εκεί που ήμασταν το 2009, αλλά δημιουργώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα νέο κοινωνικό κράτος, μια νέα οικονομική και κοινωνική συνθήκη στη χώρα. Αυτές οι θετικές ειδήσεις θα αφορούν και τη μεσαία τάξη, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, ότι έχουμε σημαία της την έχει κάνει. Εντάξει, να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, νομίζω, με έναν τρόπο ο οποίος δεν δείχνει και ιδιαίτερη οξυδέρκεια, ούτε δείχνει ιδιαίτερη γνώση των τεχνικών λεπτομεριών της ελληνικής οικονομίας, να φορτώσει όλα τα δεινά της μεσαίας τάξης στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεσαία τάξη έχασε πάνω από 50% του εισοδήματός της στην περίοδο 2010-2015. Η Νέα Δημοκρατία από το 2012 μέχρι το 2014 έκανε μια, έλαβε μέτρα τα οποία ξεπερνούσαν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Την περίοδο 2010-2014 είχαμε μέτρα τα οποία έφτασαν περίπου τα 65 δισευρώ. Δηλαδή μιλάμε για
τεράστιες απώλειες εισοδήματος, μιλάμε για τεράστιες δημοσιονομικές περικοπές που δεν έχει ξαναδεί η χώρα ποτέ στο παρελθόν, ούτε θα, και ελπίζουμε να μην τις ξαναδεί και άρα ποτέ στο μέλλον. Άρα δεν δικαιούται διανομιλία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, αν κάποιος δημιούργησε τη συνθήκη της καταστροφής της μεσαίας τάξης στη χώρα, ήταν η διακυβέρνηση των πρώτων μνημονιακών χρόνων από το 2010 μέχρι το 2014 και η Νέα Δημοκρατία φέρει τεράστια ευθύνη γι' αυτό, διότι σας θυμίζω ότι ήταν στη διακυβέρνηση χώρας από το 2011 και μετά, μετά δηλαδή την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου και την έλευση της κυβέρνησης Παπαδήμου. Αντίθετα, η μεσαία τάξη φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο, παρά, ξαναλέω, το γεγονός ότι υπάρχουν δυσανάλογα βάρη ακόμα, φαίνεται να βελτιώνει δειλά, με μικρά βήματα, τη θέση της, και ακριβώς αυτός είναι και ένας από τους πολιτικούς μας στόχους. Δηλαδή, όχι μόνο στήριξη της εργατικής τάξης, της εργασίας, με επαναρρύθμιση αγοράς εργασίας κτλ., αλλά και στήριξη της μεσαίας τάξης, και νομίζω ότι η μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στην εστίαση είναι ένα μέτρο το οποίο κοιτά προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και κλείνοντας έτσι μια πολιτική ερώτηση, λίγο προβοκατόρικη βέβαια, είναι στρατηγική πλέον και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης η Προοδευτική Συμμαχία. Είδα και τα πλάνα χθες από το ΕΓΑΛΕΟ και βλέπω πολλούς στην κεντροαριστερά σήμερα που λένε καλά με το Θήμιο Λιμπερόπουλο θα τη φτιάξουν στο ΣΥΡΙΖΑ την Προοδευτική Συμμαχία. Απάντηση. Μα με συγχωρείτε, κύριε Μελιγκόνη, εμείς προσπαθούμε να δημιουργούμε τους όρους για την συνάντηση όλων εκείνων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων οι οποίες αντιστρατεύονται, αντιπαρατίθενται στη λιτότητα. Την ίδια στιγμή δημιουργούμε και έναν, έχουμε και μια πολιτική στρατηγική η οποία έχει συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Εφόσον αυτά τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά γίνονται αποδεκτά για λόγους τους οποίους μπορεί ο καθένας να αξιολογεί. Για παράδειγμα, ο κύριος Λιμπερόπουλος θεωρεί και καλώς το θεωρεί ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να αποκρουστεί ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω, δεν είμαι εγώ αυθεντικός ερμηνευτής της πολιτικής του άποψης. Μπορείτε να τον καλέσετε για να σας εξηγήσει πολιτική του θέση. Αλλά βεβαίως μέσα σε έναν αγώνα αντιπαράθεσης με τον νεοφιλελευθερισμό, μέσα σε έναν αγώνα για να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι αριστερός, δεξιός, κεντρός κλπ. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σημασία είναι να υπάρξει μια κοινωνική συστράτευση. Φυσικά εμείς διατηρούμε ως πολιτικό κόμμα τα συγκεκριμένα ιδεολογικά μας χαρακτηριστικά, τη δικιά μας ταυτότητα, όμως καλούμε σε συστράτευση όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σκύψουν το κεφάλι στην νεοφιλελεύθερη και ολοκληρωτική δυστοπία την οποία θέλει να επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης και η νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ.